Η άλλη άφησε ανοιχτό το σιρτάρι και πήρε το χασαπομάχαιρο και πήγαινε μα με το χασαπομάχαιρο στη μάνα του, το καϊκόμηρο. Τύπου στην ηλικία τώρα τη Σαβέλα Μαρίνα, τέτοιε ηλικίε επικίνδυνε. Εμένα ξέρει τι μου έκανε σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί. Μπαίνω να κάνω το στην είχα αγκαλιά. Την είχα μέσα στο δωμάτιό μου που τη αρέσει να κόβει βόλτε πάρα πολύ. Και λέω εντάξει, μωρέ, τη αρέσει πάρα πολύ στο μπάνιο μου παρότι είναι πάρα πολύ μικρή σαν τη δικιά σου, ούτε 2 χρονών. Τρελαίνεται. Δηλαδή απορώ πάρα πολύ με αυτά. Τη αρέσουν πάρα πολύ τα κραγιόν μου. Εγώ ξέρει τώρα ότι έχω κουτιά ολόκληρα με πολλά κραγιόν μέσα. Γιατί άραγε. Σόπα. Έχω 3 κορίτσια. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή δεν βλέπουν, δεν αντιγράφουν τα μωρά. Όταν βλέπουν τη μαμά που έχει τα 10 μου, τα κραγιόν. Δεν θυμάμαι τα άλλα 2 μου κορίτσια να είναι 1,5 προς 2 και να τρελαίνουν. Εάν σου πω ότι παίρνει τα κραγιόν όπου βρει που δεν βλέπει, γιατί εγώ στο σπίτι μου δεν έχω, μόνο στο μπάνιο μου. Γιατί δεν τα χρησιμοποιώ. Εγώ μόνο εδώ μέσα στη δουλειά είμαι με τα κραγιόν μου. Λοιπόν, παίρνει το βούτυρο κακάο που το έχω δίπλα στο κομμωδίνο μου. Γιατί εμένα, επειδή κάνετε χίλια μου, πάντα έχω μαλακτικά για τα χίλια. Ειδικά μόλις ξεβάφω. Με τραβάνε όλα. Το πρόσωπο, τα χίλια, όλα. Ναι. Και τα ανοίγει. Αυτό είναι το σύνθημα. Τι κάνει έτσι και το βάζει. Και να σου πω και τη συνέχεια που είναι άσπρο το βούτυρο κακάο. Βάζει και στο μάγουλο. Πες μου, πού το έχει δει. Εγώ δεν βάφομαι σπίτι μου, σορκίζομαι. Χρησιμοποιεί το ίδιο προϊόν για να κάνει και οικονομία. Πρακτική του. Το κάναμε παλιά. Εγώ όταν ήμουν 20 χρονών, επειδή η μάνα μου, όπως σου είχα ξαναπεί, μεγάλωσε μια μάνα που μόνο ένα κραγιόν ήξερε. Δεν έβαζε άλλα. Και τώρα δεν ξέρει να βάλει κάποια. Δεν ενδιαφέρει. Το κραγιόν έβαζε τα χίλια και μετά εγώ όταν άρχισα να μεγαλώνω και να γίνομαι 12, ας πούμε. Την κυνήγα γιατί τη έβαζα και λίγο στα μάγουλα γιατί ήταν χλωμή. Εγώ όμως ούτε είχα δει ποτέ τη μαμά μου, αλλά ήμουν και 12 χρονών όταν τη τα έκανα αυτά. Η κόρη μου που δεν είναι 2 και ανοίγει το κραγιόν και βάζει και στο μάγουλο που δεν είναι κραγιόν και βγαίνω από την τουζιέρα. Λέω τι θα κάνει μέσα σε ένα κλειστό μπάνιο. Είμαι, πόσο θα κάνω, πόση ώρα θα κάνω. Αυτό μου είχε βάψει το καλοριφέρ με καφέ κραγιόν. Μου είχε βάψει το πατ. Πότε πρόλαβε, σε 5 λεπτά, τα έβαψε όλα. Και είχε βάλει και γύρω-γύρω από τα χέρια τη μέχρι τη μύτη τη. Παντού. Σε 5 λεπτά το έκανε σήμερα το πρωί. Λέω δεν είναι δυνατόν. Φανταστική. Δεν είναι δυνατόν. Φανταστική. Δηλαδή λέω στα 5 τι θα κάνει, θα βάζει eyeliner. Και τι να κάνει, πε μου, τι να κάνει, να κλειδώσει και τα καλλιτικά. Δηλαδή κλειδώνουμε τα χασαπομάχαιρα, κλειδώνουμε τα φάρμακα, κλειδώνουμε τι χλωρίνε. Τι άλλο να κλειδώσουμε για να μην πάει το παιδί. Να το πάρει. Δεν ξέρω, αλλά να μην πούμε άλλες φοβίες, γιατί πραγματικά όλα αυτά μπορούν να συμβούν και συμβαίνουν.